Η κοινωνική οικονομία είναι ένα τομέα που στην Ελλάδα συστηματοποιήθηκε και αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία. Βασίζεται σε γενικέ συνεταιριστικέ αρχέ και επιχειρήσει που λειτουργούν με του όρου κοινωνική οικονομία έχουν στόχο την κοινωνική ωφέλεια, την αξιοπρεπή εργασία και τη διαβίωση των μελών και εργαζομένων και όχι το κέρδο. Είναι ωστόσο κανονικέ επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται σε πολλού τομεί. Αύριο Σάββατο, 19 Νοεμβρίου, στα Γκουανίνων, στο Σουφάρι Σαράι, γίνεται μια πρώτη επίσημη παρουσίαση αυτών των επιχειρήσεων σάββατο το Σάββατο, στην Αίθουσα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, του Σουφαρίς Αράϊ. είναι η πρώτη εκδήλωση της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και και Οικονομίας Επίρου, ε, «Κοινό Καλό» είναι το όνομά μας, ε, η οποία πραγματοποιείται έξι μήνες μετά την ίδρυση της Ένωσης, ε, να πω δύο λόγια για, για την Ένωση των Φορέων Κοινωνική και Αλληλεγγύη Οικονομία. Ε, είναι μια ένωση 13 κοινών ε, και φορέων κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία στην Ήπειρο, ε, η οποία φιλοδοξεί ε, και επιθυμεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη τη κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία στην περιφέρειά μα και να βοηθήσει τις ίδιες της, της Κινσέπ και τους φορείς. Αλλά πέρα από αυτό, ο σκοπός μας είναι να, να εμπεδώσουμε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, που είναι ένα νέο μοντέλο οικονομίας. Ε, αυτό που θα κάνουμε στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, όπως είπε και ο κύριος Τσουκαρέλης, θα, θα συζητήσουμε, θα αναδείξουμε μέσα από πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα το πώ λειτουργεί αυτό το μοντέλο, ώστε να καταλάβει ο κάθε ένας από την περιοχή ποια είναι τα ωφέλη, ποιο είναι ο μηχανισμό, τι πρέπει να δώσει και τι μπορεί να πάρει από αυτή τη διαδικασία. Και έτσι φεύγοντα από εκεί να έχει μια πολύ καλή εικόνα για το πώς μπορεί να εμπλακεί και κυρίως ποια είναι τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει.